το αφήσαμε να περάσει έτσι χωρίς να έχουμε ενέργεια, χωρίς να έχουμε φάσεις, χωρίς να παίζουμε καλή άμυνα. Και επειδή σήμερα είχαμε δύο αντιπάλους, έναν άξιο αντίπαλο που έδωσε μάχη μέσα στο γήπεδο και ο άλλος αντίπαλος ήταν το γήπεδο που είναι και για τις δύο ομάδες βέβαια, αλλά για εμάς ήταν πολύ σημαντικός παράγοντας με την έννοια ότι δεν μπορούσαμε να παίξουμε καθόλου το παιχνίδι μας. Χάσαμε έτσι το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, με τις αλλαγές που κάναμε, την αλλαγή σχηματισμού, νομίζω ότι το παιχνίδι πήγε στο μισό γήπεδο. Βγάλαμε στοιχεία που δεν είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή το να κερδίσουμε μπάλες, να πάρουμε την μπάλα και να κάνουμε επιθέσεις, να ξανακερδίσουμε την μπάλα στην επίθεσή μας, όταν την κάναμε. Και έτσι είχαμε δύο-τρεις φάσεις που θα μπορούσαμε να σκοράρουμε και κυρίως σε μια συνεννοησία. Για μας τελείωσε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα είναι ένα μάθημα με την έννοια ότι θα αντιμετωπίσουμε τέτοια γήπεδα, αντιπάλους που είναι σκληροί και θα πρέπει, επαναλαμβάνω, αυτά να τα μάθουμε, να μπαίνουμε καλύτερα από την αρχή για να μπαίνουμε μπροστά στο σκορ για να κερδίζουμε πιο εύκολα το παιχνίδι. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι ένα κακό παιχνίδι και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς σε ένα τέτοιο αγωνιστικό χώρο. Εμείς βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι, υπάρχει μεγάλος χρόνος στο πρωτάθλημα και ο στόχος μας εξακολουθεί να είναι άνοδος και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε από μια ισοπαλία.